Πείτε μας πρώτα για τη συνεργασία με τα κέντρα του Δημοσίου που είναι για πρώτη φορά σε εφαρμογή με τα παιδικά χωριά SOS. Εδώ περίπου και ένα χρόνο τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής ξεκινήσαμε από κοινού μία προσπάθεια για να υποστηρίξουμε την αναδοχή στην Αθήνα και στην Ελλάδα εν γέννη, δημιουργώντας μία ομάδα από μία διεπιστημονική ομάδα, η οποία παρεμβαίνει στα πλαίσια του Άγιο της Παιδόπολης του Αγίου Ανδρέα και του Αναρωτηρίου Πεντέλης, όπου στο μένα αναρωτήριο υπάρχουν βρέφη στην Άγιο Ανδρέα μεγαλύτερα παιδιά, με στόχο να υποστηρίξουμε από κοινού και να αυξήσουμε τόσο τον αριθμό των αναδόχων οικογενειών, όσο και να γίνονται οι αναδοχές πιο γρήγορα από ό,τι μέχρι τότε γινόντουσαν. Στόχος ήταν επίσης παράλληλα, μέσω ενός ξενώνα που τα παιδικά χωριά SOS λειτουργήσαν στο πλαίσιο του αναρωτηρίου της Πεντέλης, να μπορέσουν να αδειάσουν τα μαιευτήρια από βρέφη, τα οποία για διάφορους κοινωνικούς λόγους είχαν καταληφθεί στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής η εμπειρία δείχνει ότι τόσο σε επίπεδο ποσοτικό όσο και σε επίπεδο ποιοτικό η συνεργασία αυτή πηγαίνει πάρα πολύ καλά, παρά τις όποιες δυσκολίες λόγω του ότι είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί. Όμως είναι ένα πρώτο πείραμα και μία απόδειξη ότι η συνεργασία ιδιωτικών φορέων και δημοσίων φορέων που έχουν στόχο την παιδική προστασία μπορεί να βγει σε καλό προς το συμφέρον αυτών των παιδιών. Και ποια ήταν μέχρι τώρα η κατάσταση στην αναδοχή, οι καθυστερήσεις, η δευτερεύουσα ας πούμε σημασία που είχε και ποιοι είναι οι στόχοι και με το νέο νομοσχέδιο λέτε ότι βοηθάει? Πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε ότι μέχρι τώρα η αναδοχή ήταν δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την υιοθεσία και ο κόσμος ταύτιζε πολύ την μία έννοια με την άλλη. Όμως είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί και η αναδοχή έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τα παιδιά εκείνα τα οποία βρίσκονται εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε θεσμούς που μπορεί να είναι ιδρύματα ή τα παιδικά χωριά SOS, για λόγους κοινωνικούς που όμως παράλληλα τόσο η οικογένεια έχει ελπίδες να επανέλθει το παιδί στους κόλπους της, όσο και το ίδιο το παιδί καθυστερεί η περίπτωση της υιοθεσίας, άρα χρειάζεται κάποιο οικογενειακού τύπου περιβάλλον για να ζήσει. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι η αναδοχή δεν είναι υιοθεσία, ότι ο ανάδοχος γονέας έρχεται να επιτελέσει ένα τεράστιο έργο που έρχεται να καλύψει όλο το χρονικό διάστημα που το παιδί βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του, μέχρι να ξεκαθαριστεί αν αυτό το παιδί θα επανέλθει στην οικογένεια ή θα παραμείνει στην ανάδοχη για υιοθεσία ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι στιγμής αυτή η κουλτούρα, όπως λέμε εμείς, της αναδοχής, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ένας νέος νόμος που έρχεται, ελπίζουμε ότι αυτή την κουλτούρα θα την φέρει προς όφελος αυτών των παιδιών, με διαδικασίες και τρόπους που θα είναι υπέρ τόσο της διεύρυνσης του αριθμού των αναδόχων οικογενειών, όσο και στην ποιότητα των αναδόχων οικογενειών και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο προετοιμασίας τους και σε επίπεδο πλησίωσή τους. Πόσο ακριβώς το πετυχαίνει, λέτε, αυτό πρακτικά? Ο νέος νόμος που ελπίζουμε ότι θα έρθει και θα προχωρήσει στη Βουλή και θα ψηφιστεί έχει 2-3 πραγματικά πρωτότυπους, θα λέγαμε, τρόπους για να επιτύχει αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Ο ένας είναι ότι για πρώτη φορά ενοποιεί το σύνολο μέσα από ειδικά Μητρώα το σύνολο των παιδιών τα οποία βρίσκονται σε χώρους εκτός οικογένειας, ιδρύματα δηλαδή, και έτσι είναι πλέον φανερό και γνωστό στο κράτος πόσα παιδιά και ποια παιδιά και ποιο προφίλ παιδιών βρίσκεται στα ιδρύματα σε εξοικογενειακή φροντίδα. Το δεύτερο είναι ότι πάλι μέσα ενός εθνικού μητρώου ενοποιεί και έχει και καταγράφει όλους τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς, που η διαδικασία για να γίνεις ανάδοχος είναι τέτοια
με γρήγορους ρυθμούς, εκπαιδεύοντάς τους και αξιολογώντας τους, ώστε να μπουν σε αυτό το μητρό. Το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι όλα τα παιδιά τα οποία έρχονται στην εξωγενειακή φροντίδα σε ιδρύματα και που καταγράφονται στο εθνικό αυτό μητρό, είναι εν δυνάμει παιδιά τα οποία θα πάνε σε αναδοχή. Έτσι, δομές, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τη διαδικασία της αναδοχής για όλα τα παιδιά τους. Και εάν κάποια παιδιά από αυτά δεν πρόκειται να πάνε στην ανάδοχη, σε ανάδοχες οικογένειες ή σε υιοθεσία, θα πρέπει ο λόγος για τον οποίο δεν πάνε να αιτιολογείται, για να γνωρίζει και το κράτος ποιοι λόγοι είναι αυτοί ή ποια παιδιά είναι αυτά τα οποία δεν πρόκειται να πάνε σε αναδοχή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό βάζει υποχρεωτικά σε όλους όσους ασχολούνται με την παιδική προστασία αυτών των παιδιών αυτό που λέμε κουλτούρα αναδοχής ή υιοθεσίας. Δηλαδή βάζει στην ουσία και υλοποιεί αυτό που λέμε αποιδρυματοποίηση. Τεχνική τώρα, τεχνικές οι οποίες, γιατί αμέσως το πρώτο ερώτημα που μπαίνει είναι μα πώς ένα κράτος με την υποστελέχεση που έχουν οι δομές του θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το μεγάλο έργο. Τεχνικές λοιπόν οι οποίες θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα υπάρχουν στον νόμο. Είτε αυτό λέγονται συνεργασίες με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών που είναι πλέον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς που θα μπορέσουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Πάντως τρόποι για να γίνει αυτό υπάρχουν. Και θα υπάρχει και μια ή υπάρχει ήδη βοήθεια από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και συνεργασία με τους γονείς που γίνονται ανάδοχοι. Δηλαδή συμβουλές, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Στα πλαίσια της αναδοχής, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε αντίθεση με την υιοθεσία που κάποια στιγμή σταματάει, είναι η υποστήριξη και η πλαισίωση αυτών των γονέων. Στην υιοθεσία για σταματάει... Για να ξέρουν ότι θα έχουν και... Ακριβώς. Δηλαδή, στην υιοθεσία αυτό σταματάει αυτή η υποστήριξη γιατί πλέον είναι γονείς, για βάση του νόμου. Ο ανάδοχος γονέας, ο οποίος δεν έχει την γονική μέρημνα του παιδιού, δηλαδή την, νομικά δεν την έχει, έχει καθόλου τη διάρκεια που έχει το παιδί στην οικογένειά του, έχει υποστήριξη και πλαισίωση μέσα από τις υπηρεσίες είτε των παιδικών χωριών ΣΟΣ, αν πρόκειται μέσα από τη συνεργασία που είπαμε προηγουμένως με το δημόσιο, είτε από τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες πλαισιώνουν και είναι φορείς εποπτείας της αναδοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Όπως επίσης ότι υπάρχει οικονομική ενίσχυση προς το παιδί που ο ανάδοχος γονέας έχει υπό την ευθύνη του και ότι επίσης βάσει του νόμου ο ανάδοχος γονέας έχει όλα τα πλεονεκτήματα, αν θέλετε, τις δυνατότητες που έχει και ένας γονέας με τα παιδιά του, γονικές άδειες κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει μια, ας πούμε, ίσως καμπάνια με αφορμή αυτό για να ξέρει και ο γονιός ότι ανάδοχο σημαίνει όλα αυτά που είπατε και πλέον βοήθεια. Γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι βουνό η διαδικασία. Αλλά εσείς περνάτε το μήνυμα ότι αν αποκτήσουμε την κουλτούρα δεν είναι κάτι τόσο πρωτοφανές, ας πούμε. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ενημέρωση αυτό. Των ανθρώπων που θέλουν να γίνουν ανάδοχοι ή που δεν έχουν καν περάσει το μυαλό τους τι σημαίνει στην πραγματικότητα αναδοχή και πώς να υποστηριχθούν και ποια είναι η διαδικασία. Και αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνει πολύ οργανωμένα και πολύ σωστά και αυτή είναι η εμπειρία μας. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι πάρα πολλοί γονείς υποψήφοι που έρχονται ζητώντας ένα παιδί, συνήθως στο μυαλό τους έχουν την υιοθεσία, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι πάρα πολύ καλοί ανάδοχοι γονείς, που όταν είναι και μακροχρόνια αναδοχή, πολλές φορές οδηγεί στην υιοθεσία. Αυτό δεν... Πρέπει να αλλάξει αυτό που λέτε, να υπάρξει κουλτούρα της ανάδοχης. Μην τα ταυτίζουμε με την υιοθεσία. Νομίζω ότι ο νέος νόμος, έτσι όπως έχει ολοκληρωθεί, όπως δείχνει να έρχεται προς κατάθεση, προσπαθεί μάλλον να αλλάξει αυτή την νοοτροπία. Να διαχωρίσει τα πράγματα, άλλο αναδοχή, άλλο υιοθεσία, αλλά κυρίως να δείξει και τη σπουδαιότητα της αναδοχής και να δείξει επίσης ότι μπορούμε παρά τις δυσκολίες και να πλαισιώσουμε σωστά τους αναδόχους γονείς και γρήγορα να γίνουν οι διαδικασίες
και να γίνουν και σωστά προς το συμφέρον των παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι στα δικαιώματα των παιδιών, στο χάρτη των δικαιωμάτων των παιδιών, είναι, αναφέρεται καθαρά και είναι νόμος του κράτους ότι ένα παιδί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσπαθεί κάποιος είναι να ζει σε οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι. Άρα θα πρέπει από το ίδρυμα να φεύγει γρήγορα και να μπαίνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον.